δούμε τι λέει για τη δραματική οικονομική κρίση ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος παρουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη τη νέα του ταινία με τίτλο «Το κεφάλαιο» και θέμα «Το ρόλο στις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις των τραπεζών, των οίκων αξιολόγησης και των χρηματαγορών». Μιλώντας αποκλειστικά στον Ορέστη Ανδρεαδάκη, ο Κώστας Γαβράς εκφράζει την ανησυχία του για το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, τις ακρότητες κατά μεταναστών και κάνει λόγο χαρακτηριστικά για βαρβάρους. Ωστόσο, καταλήγει με ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η Ελλάδα τελικά θα τα καταφέρει. Είσαστε σίγουρος πως έχουν περισσότερη δημοκρατία? Ο Κώστας Γαβράς, ο άνθρωπος που το 1969 με το ΖΙΤΑ κατήγγειλε την δικτατορία των συνταγματαρχών, ζητάει και πάλι περισσότερη δημοκρατία με την καινούρια του ταινία, Το Κεφάλαιο, που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μιλάει για την αυλιστία των μεγάλων τραπεζών, των οίκων αξιολόγησης και των χρηματιστηρίων. Φυσικά έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία, μπορούμε να μιλήσουμε πολύ ελεύθερα. Δεν έχουμε πια δύο μπλοκ, ένα δεξιά, ένα αριστερά, ένα δεξιά, όπως θέλετε, η Ανατολή, η Δύση. Με νομίζαμε ότι όταν αυτά θα σταματήσει θα γινόταν ο παράδεισος στον κόσμο. Δεν έγινε παράδεισο, είναι χειρότερος κατά τη γνώμη μου. Σήμερα το αίτημα για δημοκρατία είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παλιά ξέραμε ποιος έφταιγε. Λέγαμε έφταιγαν οι συνταγματάρχες. Τώρα ποιος φταίει? Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο σήμερα. Γιατί τελικά λέμε φταίει η οικονομία. Ναι, με η οικονομία, τα χρήματα. Γιατί την οικονομία έχουμε όλη ανάγκη από τις τράπεζες. Με από πίσω έχει έναν κόσμο πολύ σκούρο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν σε μερικές σημεία. Στο κεφάλαιο του Κώστα Γαβρά θα δούμε αδίστακτους τραπεζίτες να παίζουν στην πλάτη ολόκληρων λαών. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. C'est un jeu, parfois injuste, un peu cruel certes, mais un jeu planétaire. Et les gens qui perdent leur emploi, leur vie. Εκτός από την οικονομία όμως, ο διεθνούς φήμης βραβευμένος με Όσκαρ Έλληνας σκηνοθέτης ανησυχεί και για την άνοδο του φασισμού και του ρατσισμού. Το βρίσκω πολύ πολύ λυπηρό εκείνο που γίνεται με τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα, οποιοδήποτε είναι το χρώμα τους. Έπρεπε να φερθόμαστε μαζί τους πολύ πιο ανθρώπινα. Νομίζω τους θεωρούμε σαν σκλάβους ή σαν σκύλους. Όσο για τη Χρυσή Αυγή, ο Κώστας Γαβράς είναι καταπέλτης. Κάθε χώρα έχει τους βαρβάρους της. Είναι οι βαρβαροί μας. Γενικά είναι ένα μικρό, πολύ μικρό ποσό. Δίνουν υποσχέσεις και λύσεις που είναι απίθανες. Όπως έδωσε ο Χίτλερ, όπως έδωσε ο Μουσουλίνι, όπως έδωσε ο Στάλιν σε μια στιγμή που οδηγούν τις κοινωνίες στην καταστροφή. Εμείς δεν περνάει ούτε με ματσούκια, ούτε με σκοτωμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Γαβράς παραμένει αισιόδοξος. Οι Έλληνες τα καταφέρανε πάντα. Πάντα από χιλιάδες χρόνια τώρα που έχουμε τόσες ιστορίες, παντού τόσα αρνητικά πράγματα και τελικά τελειώνουμε πάντα να παραμένουμε Έλληνες, να παραμένουμε στον ίδιο τρόπο και στο ίδιο χώρο και νομίζω και αυτή τη φορά τα βγάλουμε πέρα. Έχετε ακόμα το σπίτι στη Τζιά? Βέβαια. Έρχεστε τα καλοκαίρια? Ναι, φυσικά. Όταν σκέφτεστε αυτό το σπίτι και είστε στο Παρίσι, τι σας λείπει πιο πολύ? Άμα λείπει ακριβώς αυτό που ζήσαμε σήμερα το πρωί, ανοίξαμε το παράθυρο στο ξενοδοχείο και είχε ο ήλιο και η θάλασσα. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει κανένα στην Ελλάδα και το πιο ωραίο πράγμα που έχει στη ζωή και που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, νομίζω.